about the religion, and we assure you that this religion is based on a strategic conviction that the two countries have a strong foundation of friendship, of cooperation, have similar values, and live in the same neighborhood, and thereby, by their cooperation and by continuing this relationship, we can have mutual benefits. So this is a relationship that we value, honor, and cherish, and we look forward to continuing to promote and to expand. And I thank you for the degree of interaction between us, and that between the President and the Prime Minister, and we hope to have a future. Είχα σήμερα μια ακόμα ευκαιρία να συναντηθώ εδώ στο Κάιρο με τον καλό μου φίλο, τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σάμεχ Σούκρι, και μετά να έχουμε μια συνάντηση των δύο αντιπροσωπείων. Συζητήσαμε για τα θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, για την κατάσταση στη Λιβύη και πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την ενδιάμεση κυβέρνηση της Λιβύης να οδηγηθεί γρήγορα σε εκλογές. Και μπορέσαμε και είχαμε και μια ευρύτερη συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, διαβίβασα στον φίλο μου Σάμεχ Σούκρι την παράκληση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη να διαβιβάσει στον πρόεδρο Σίση τους θερμούς χαιρετισμούς του.